Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία το δεύτερο φουτ μπάσκετ μεταξύ των ομάδων ΓΑΣ Κομοτηνής και Πανθρακικού στο κλειστό γυμναστήριο της Κομοτηνής. Τον αγώνα που ήταν ένα ημίχρονο μπάσκετ και ένα ημίχρονο ποδόσφαιρο παρακολούθησαν 300 άτομα και τα έσοδά του θα διατεθούν στα παιδικά χωριά Σωστράκης. Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το δεύτερο φουτ μπάσκετ που περιλαμβάνει ένα ημίχρονο μπάσκετ και ένα ημίχρονο ποδόσφαιρο μεταξύ των ομάδων του Παθραϊκού και του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Κομοτηνή και διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο της πρωτεύουσας του νομού Ροδόπης. Σε τέτοια μια απόλυτη επιτυχία είχαμε μεγάλη συμμετοχή κόσμου, πάνω από 250-300 άτομα. Τα έσοδα θα διατεθούν στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Ευχαριστώ τους διοργανωτές, την επιχείρηση του Μαζικού Αθλητισμού και Άθλησης, φυσικά τις δύο ομάδες, το Παθραϊκό και το ΓΑΣ, και όλα τα παιδιά και τους συντελεστές που βοήθησαν να γίνει αυτό. Πάνω απ' όλα τον κόσμο που ήταν εδώ και εσάς που το καλύψατε. Ένα ακόμη football basket μόλις τελείωσε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την συμμετοχή μας. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια παράδοση έτσι ώστε να συνεχιστεί αυτή εδώ πέρα η πρωτοβουλία. Εμείς πάντα είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε σε τέτοιες προσπάθειες. Ευχαριστώ τα παιδιά που ήρθαν όλα για να βοηθήσουν και αυτά και νομίζω ότι όλο αυτό το θέμα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τον αγώνα παρακολούθησαν 300 άτομα και είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα καθώς τα έσοδά του θα πάνε στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ήρθε σήμερα στο γήπεδο του ΓΑΣ Κομοτηνή, το κλειστό γήπεδο της πόλης και με την παρουσία του. Πάνω απ' όλα γιατί το ποσό του εισιτηρίου των 5 ευρώ ήταν καθαρά σημαδιακό και ναι, δεν ήταν αυτό καθ' αυτό, αλλά η διάθεση 2 ώρων από τον ελεύθερο χρόνο δείχνει πραγματικά τι σημαίνει να μπορείς να βοηθήσεις και να συμμετέχεις σε τέτοιες δραστηριότητες. Δίνει σε εμάς κουράγιο να συνεχίσουμε να διοργανώνουμε τέτοιες δραστηριότητες. Συγχαρητήρια στο Δήμο Κομοτηνής για την διοργάνωση. Εμείς είμαστε πάντα ευτυχισμένοι να συμμετέχουμε σε τέτοιες κοινωνικές εκδηλώσεις. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά και στον κόσμο που κατάφερε και να έρθει και να συμμετέχει και να χαρεί και να διασκεδάσει μαζί μας. Εύχες από τον πρόεδρο του ΓΑΣ Κομοτηνή, Άλεξ Τσαξιλδάρη, για άνοδο των ομάδων Παθραϊκού και ΓΑΣ Κομοτηνή, για Super League στο ποδόσφαιρο και Β' Εθνική στο μπάσκετ αντίστοιχα. Και ίσως του χρόνου πάρει και μεγαλύτερες διαστάσεις, μια και ευελπιστώ του χρόνου να είναι αντιμέτωπες δύο ομάδες, μία της Super League και μία της Β' Εθνική κατηγορία μπάσκετ.